Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από τη σημερινή συζήτηση και το νομοσχέδιο επιβεβαιώνεται ότι χωρίζει άβυσσος τη στρατηγική της κυβέρνησης στην υγεία, όπως και των άλλων κομμάτων βέβαια, που υπερασπίζονται την καπιταλιστική ανάπτυξη, όπου η υγεία αποτελεί εμπόρευμα, από τη σύγχρονη δυνατότητα και ανάγκη των εργαζομένων του λαού στην υγεία, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που περιλαμβάνονται στην πρόταση του ΚΚΕ. Κοιτάξτε, ο προσωπικός γιατρός θα μπορούσε να έχει ουσιαστικό ρόλο μόνο στα πλαίσια ενός εκτεταμένου δικτύου δημόσιο και δωρεάν δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με βασικό πυρήνα το κέντρο υγείας. Κέντρα υγείας πλήρως στελεχωμένα με όλες τις βασικές ειδικότητες γιατρών, νοσηλευτών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, επισκεπτών υγείας, φυσικοθεραπευτών και άλλων υγειονομικών. Όχι όπως σήμερα που είναι τραγικά υποστελεχωμένα, ορισμένα μάλιστα σχεδιάζεται να κλείσουν, όπως το Κέντρο Υγείας στο Χαϊδάρι, ενώ σε ολόκληρο δυτικό τομέα δεν υπάρχει ούτε ένας ενδοκρινολόγος στα κέντρα υγείας της περιοχής, όπως ισχύει βέβαια και για άλλες ειδικότητες. Σύγχρονη ανάγκη όμως είναι τα κέντρα υγείας να έχουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτήρια, φαρμακεία, οδοντιατρία και άλλα. Αλλά στα πλαίσια του εμπορευματοποιημένου και ιδιωτικοποιημένου συστήματος υγείας, διαχρονικά, όλοι όσοι κυβερνήσατε, όλες οι κυβερνήσεις, έχετε αποψηλώσει τα κέντρα υγείας από τέτοιο εξοπλισμό και ειδικότητες, ακριβώς για να ενισχυθεί η πελατεία των ιδιωτικών διαγνωστικών μεγαθυρίων που έχουν κύκλο εργασιών 500.000 ευρώ το χρόνο. Ο προσωπικός γιατρός θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο μόνο ως θεσμός ενταγμένος στη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού των κέντρων υγείας για την πλήρη και απολύτως δωρεάν κάλυψη όλων των αναγκών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Πώς θα γίνει αυτό με το νομοσχέδιό σας, με τα άρθρα 3, 4, 5, 10, 11, που καλείτε τον κόσμο να ψάχνει για προσωπικό γιατρό από ένα συνοθήλευμα δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ακόμα και από τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Ποιες υπηρεσίες θα παρέχουν κατοίκων το βράδυ τις αργίες όταν απαιτείται? Ουσιαστικά, και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα του σμπαραλιάσματος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και σε αυτούς τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς έχετε την κριτική της βολικής αντιπολίτευσης που στηρίζει την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην υγεία. Γιατί όλοι μαζί πάτε να κρύψετε ότι το παρόν νομοσχέδιο δεν είναι παρέκκληση αλλά η κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο οικογενειακός γιατρός κόφτης έχει προπολού εφαρμοστεί στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη μείωση του κόστους στα πλαίσια της λειτουργίας με επιχειρηματικά κριτήρια και της αποφόρτισης των δομών υγείας, έτσι λένε, που βέβαια έχουν τεράστιες ελλείψεις και προσωπικό μόνιμα εξαντλημένο. Γι' αυτό άλλωστε δίνονται δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα για να δοθούν σε εργολάβους οι ανακαινήσεις και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των κέντρων υγείας, που βέβαια θα είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα, αλλά χωρίς γιατρούς νοσηλευτές. Και επειδή πολλά ακούστηκαν από τους κυβερνητικούς βουλευτές για τα ευκαιριακά προγράμματα διαγνωστικών προληπτικών εξετάσεων, δεν λέτε ότι στην ουσία είναι προγράμματα επιδότησης των επιχειρηματικών ομίλων της υγείας. Γιατί τι άλλο είναι όταν το 16% των μαστογράφων βρίσκονται μόνο στο δημόσιο τομέα? Τι άλλο είναι όταν μια γυναίκα για να προχωρήσει στην εξέταση του τεστ ΠΑΠ δεν βρίσκει γυναικολόγο ΜΕΑ στα κέντρα υγείας και ουσιαστικά η πλατφόρμα αφορά το πώς θα κλείσει ραντεβού με τον ιδιωτικό τομέα στα ιδιωτικά μεγαθύρια? Και αφήστε τα γνωστά επιχειρήματα ότι δεν ενδιαφέρει μια γυναίκα αν θα κάνει την εξέταση στο δημόσιο ιδιωτικό τομέα. Γιατί έτσι να κρύψετε το Γολγοθά μιας γυναίκας της οποίας η εξέταση θα έχει κάποιο έβριμα και θα χρειαστεί να κλείσει κάποιο άμεσο ραντεβού σε ειδικότητα γιατρών οι οποίες απουσιάζουν και θα περιμένει για μήνες ή θα αναγκαστεί να χρυσοπληρώσει τον ιδιωτικό τομέα.
Πάτε να κρύψετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κανένα φιλόπτωχο ταμείο. Χρηματοδοτεί από τη φορολογία των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προγράμματα που υπηρετούν τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων και στον τομέα της υγείας, πάντα με το κριτήριο του κόστους ωφέλους για το κράτος. Γι' αυτό άλλωστε και με το Ταμείο Ανάκαμψης σας κέρασαν τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία για να ωραιοποιηθεί και να νομοποιηθεί στη συνείδηση των εργαζομένων του λαού το απαράδεκτο άθλιο μέτρο των επιπληρωμή απογευματινών χειρουργείων. Αλλά βέβαια, χαρακτηριστικό αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως και της πολιτικής διαχρονικά των κυβερνήσεων, είναι ο κόφτης στην κρατική χρηματοδότηση για να ανοίξουν κλειστές χειρουργικές αίθουσες, όπως το Αττικό Νοσοκομείο, για να επαναλειτουργήσουν τα νοσοκομεία που παραμένουν κλειστά, με ευθύνη όλων όσων κυβέρνησαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όπως είναι το Λιμωδόν. Και μάλιστα σε κινητοποίηση που οργάνωσαν χθες οι Σύλλογοι Γυναικών στο Δυτικό Τομέα Αθηνών, ο ΜΑΗ Διοίκηση της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, είπε ότι τα κονδύλια για την υγεία εξαρτώνται από τις ανάγκες, αυτό τόλμησαν να πούν, για την άμυνα της χώρας. Δηλαδή, όχι μόνο κάλεσαν τις γυναίκες να συμβιβαστούν με την εκρηκτική κατάσταση στα κέντρα υγείας, αλλά βαφτίσατε και άμυνα την εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους νατοϊκούς σχεδιασμούς, στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στο μακελό, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο. Άρα, του Ισραήλ. Άρα, ισότητα στην πρόσβαση που επικαλείστε, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, σημαίνει στην πραγματικότητα ισότητα σε δωρεάν, ελάχιστες και ανεπαρκείς υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αν κάτι επιβεβαιώνεται, είναι ότι η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων του λαού της νεολαίας μας στην υγεία απαιτεί ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, απαλλαγμένο από τα καπιταλιστικά δεσμά, την καπιταλιστική ιδιοκτησία και βέβαια αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα, απαιτεί ένα επιστημονικό κεντρικό σχέδιο στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας όλου αυτού του πλούτου, που θα μπορεί και την πλήρη καταγραφή να κάνει με τη βοήθεια των τεχνολογικών μέσων που υπάρχουν σήμερα και βέβαια να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη και σχεδιασμένη παρέμβαση ανάλογα με τις ανάγκες, όπως η εξασφάλιση πλήρους εμβολιασμού των παιδιών ηλικιωμένων ομάδων υψηλού κινδύνου. Αυτή είναι η προτεραιότητα που δίνει το κράτος των εργαζομένων του λαού σε αντιπαράθεση με το δικό σας εχθρικό για το λαό αστικό κράτος. Με βάση αυτή την πολιτική γραμμή, το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις για να πολλαπλασιαστούν όλοι εκείνοι που παίρνουν διαζύγιο με την αναμονή και μπαίνουν στον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, χωρίς καμιά επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό θα σηματοδοτήσει και η απεργία στις 20 Νοέμβρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.